Λοιπόν, καλημέρα σας. Η εποχή του κορονοϊού για τα μίντια έχει πολύ σημαντικές αλλαγές για την Ελλάδα. Η ουσία είναι, και θα μπορούσα να το αποτυπώσω σε έναν τίτλο, η νίκη των παραδοσιακών μέσων έναντι των social media. Τι είχαμε το διάστημα του κορονοϊού? Είχαμε τον κόσμο, τους πολίτες, τους πελάτες των μίντια να είναι κλειδωμένους στο σπίτι τους λόγω της καραντίνας, τους περισσότερους, να μην λειτουργούν εστιατόρια, να μην κυκλοφορεί ο κόσμος στους δρόμους, να μην βγαίνουν οι νέοι έξω, να μην πηγαίνουν σχολείο και ούτω καθεξής. Αυτό επέφερε σημαντικές μεταβολές στον τρόπο που καταναλώθηκε το περιεχόμενο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ας ξεκινήσουμε από μια έρευνα που το πιστοποιεί, που είναι μια έρευνα της διανέωσης, όπου η σημαντική κερδισμένη είναι τα παραδοσιακά μέσα. Και είναι πολύ σημαντικό το έβριμα αυτό, αφού αυξήθηκε η εμπιστοσύνη προς τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης έναντι της εμπιστοσύνης που είχαν στο παρελθόν κάποιοι πολίτες, κάποιοι καταναλωτές περιεχομένου, ειδησιογραφικού περιεχομένου στα social media. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας της διανέωσης, η τηλεόραση φαίνεται να είναι ο μεγαλύτερος κερδισμένος. Η τηλεόραση έφτασε σε ένα ποσοστό εμπιστοσύνης 32% τον Απρίλιο του 2020 έναντι 19,3% που είχε τον Ιανουάριο του 2018, οπότε και υπήρχαν τα προηγούμενα στοιχεία της ίδιας έρευνας. Τα social media, η εμπιστοσύνη αυξήθηκε μόλις σε σχεδόν μία μονάδα και έφτασε στο 26,9% έναντι 25,8% τον Ιανουάριο του 2018. Οι εφημερίδες επίσης είναι μεγάλες κερδισμένες και έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις και στην κυκλοφορία τους, όπως έχει παρατηρηθεί και αύξηση της κατανάλωσης ειδησιογραφικού περιεχομένου στα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης. Έτσι λοιπόν η εμπιστοσύνη στις εφημερίδες έφτασε στο 33,8% έναντι 28,4%. Το ραδιόφωνο επίσης είναι κερδισμένο, 56,4% έναντι 48,3%. Και το ίντερνετ φαίνεται να είναι λίγο χαμένο, αφού η εμπιστοσύνη προς το ίντερνετ, στα sites δηλαδή, είναι 46,5% έναντι 52,8% που ήταν τον Ιανουάριο του 2018. Αυτό είναι το πρώτο έβριμα. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι στην ψηφιακή αφήγηση οι πολίτες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην καταγραφή των δεδομένων στην εποχή του κορονοϊού. Όπως πολλοί θα έχετε διαπιστώσει, υπήρξαν πολίτες οι οποίοι τραβούσαν βίντεο με το κινητό τους και τα ανέβαζαν είτε στα social media είτε τα έστελναν απευθείας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα παραδοσιακά μέσα, θα μπορούσαμε να πούμε, ανακάλυψαν και πάλι την δημοσιογραφία των πολιτών. Χρησιμοποίησαν πολίτες, φοιτητές, ας πούμε, για παράδειγμα στην Ιταλία, οι οποίοι περιέγραφαν το τι γινόταν στο Μιλάνο μόλις έκλεισε το Μιλάνο. Ανέβαζαν στα social media εικόνες από τις πόλεις τους. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι οι ίδιοι οι γιατροί νοσοκόμες που κούραραν ασθενείς από τον κορονοϊό, ανέβαζαν περιεχόμενο το οποίο το χρησιμοποιούσαν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Όμως η διαφορά εδώ ήταν ότι τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης φίλτραραν αυτό το περιεχόμενο, έλεγχαν την αξιοπιστία του και ταυτόχρονα το έβαζαν μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, κάτι που δεν μπορούν να κάνει ένας πολίτης δημοσιογράφος με μία ανάρτηση ενός βίντεο. Το έβαζαν μέσα σε ένα συνολικότερο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορονοϊού ή της κατάστασης που βιώνουν όλοι οι πολίτες μέσα για τον κορονοϊό και έτσι αυτό το περιεχόμενο της δημοσιογραφίας των πολιτών απέκτησε μεγαλύτερο περιεχόμενο. Άρα λοιπόν το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι κέρδισαν τα παραδοσιακά μέσα έναντι των social media, κάτι που είχαμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια. Να δούμε όμως από την άλλη πλευρά εάν τα παραδοσιακά μέσα θα καταφέρουν να διατηρήσουν και το κοινό που απέκτησαν παραπάνω, αλλά και κυρίως την αξιοπιστία της έναντι του κοινού. Γιατί όπως είναι γνωστό, σε περίοδους κρίσεων οι άνθρωποι, οι πολίτες εμπιστεύονται θεσμούς που μπορούν να τους δώσουν αξιόπιστη ενημέρωση ή αξιόπιστη πληροφόρηση. Απ' την άλλη πλευρά, ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της εποχής είναι το Skype TV. Δηλαδή,
τα παραδοσιακά μέσα αξιοποίησαν τις νέες τεχνολογίες, αξιοποίησαν το Skype, αφού δεν μπορούσαν να έχουν καλεσμένους, για παράδειγμα, στα στούντιο τα τηλεοπτικά, και όλοι οι καλεσμένοι έβγαιναν μέσω Skype ή άλλων παρόμοιων εφαρμογών που μπορούσαν να παρέχουν εικόνα και ήχο. Και ήταν είτε καλεσμένοι μέσα στα γραφεία τους, αλλά είτε πολίτες ή καλεσμένοι οι οποίοι έκαναν και ρεπορτάζ, έβγαιναν στο δρόμο και έδιναν σε ζωντανή σύνδεση αυτό το περιεχόμενο. Και εκεί ήταν ένα μεγάλο στοίχημα που κατάφεραν να ενσωματώσουν τη νέα τεχνολογία, όλα τα παραδοσιακά μέσα, την οποία τη χρησιμοποιούσαν συμπληρωματική λόγω της ελάχιστης ποιότητας ή της μειωμένης ποιότητας εικόνας που μπορούν να παρέχουν, ειδικά στην τηλεόραση. Το τρίτο στοιχείο, για να ξαναγυρίσουμε λίγο στο ίντερνετ, είναι ότι το ίντερνετ τον Απρίλιο και το Μάρτιο του 2020, μόλις έσκασε η υπόθεση του κορονοϊού, κέρδισε πολύ σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρω από τα στοιχεία της ΕΝΕΔ, αυτά που είναι δημοσιοποιημένα στοιχεία και πόσοι ήταν οι χρήστες και ούτω καθεξής, ότι το CNN.gr κέρδισε 95%, το Newsbomb 34,5%, η Ευσύνη 77,3%, η Ναυτεμπορική 36,8%, ο Αντένα μόλις 2,3%, το Star 23,2%. Τον Απρίλιο όμως άρχισε να υπάρχει μία κάμψη. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως να δούμε εάν και η τηλεόραση, για παράδειγμα, ή οι εφημερίδες θα καταφέρουν να κρατήσουν το κοινό τους. Το CNN έχασε 30%, το Newsbomb 11%, η Ευσύνη 14,6%, η Ναυτεμπορική 4,5%, ο Αντένα 43%, το Star 14%. Μιλάω για τις διαδικτυακές εκδόσεις. Όμως, η μεγάλη κερδισμένη ήταν το infotainment. Θυμίζω, ο κόσμος ήταν στο σπίτι του. Θυμίζω ότι γυναίκες, παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι και δεν είχαν να πάνε ούτε καν σε εστιατόριο. Και έτσι, sites τα οποία ασχολούνται με τη μαγειρική, για παράδειγμα, αργυρό.gr, πήρε 63,8% τον Μάρτιο και τον Απρίλιο πήρε ακόμα ένα 20%. Το Καρούζο πήρε 32,4% και τον Απρίλιο πήρε 26,7%. Χαμένο από τα infotainment. Το Αθηνόραμα, γιατί είχαν κλείσει τα σινεμά και τα θέατρα, 18%. Τον Μάρτιο και 4,3% τον Απρίλιο. Βλέπουμε λοιπόν, το ίδιο έγινε και με τα αθλητικά site, γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια κάμψη και σε τον Απρίλιο στην κατανάλωση περιεχομένου. Και εδώ ίσως να εξηγείται το φαινόμενο αυτό από μια έρευνα που έγινε μόλις χθες, δημοσιοποιήθηκε 20 Μαΐου του 2020 από το Reuters Institute, το οποίο λέει ότι οι Βρετανοί αποφεύγουν τις ειδήσεις που τους προκαλούν άγχος. Και αυτό, οι news avoiders δηλαδή, και αυτό αυξήθηκε περισσότερο. Αρχικά παρατηρήθηκε και στην Βρετανία μία αύξηση της κατανάλωσης. Όμως, πλέον αυξάνεται σταδιακά το ποσοστό όσων αποφεύγουν να παρακολουθήσουν ή να διαβάσουν ειδήσεις. Συνειδητά που επιλέγουν να διαβάσουν ή να παρακολουθήσουν ειδήσεις, δηλαδή που πατάνε το τηλεκοντρόλ, που ανοίγουν το κουμπί του ραδιοφώνου ή που γράφουν direct την διεύθυνση ενός site. Από 15% στα μέσα Απριλίου, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι news avoiders, αυτοί που αποφεύγουν τις ειδήσεις δηλαδή, έφτασαν στο 22% στα μέσα Μαΐου. Έτσι λοιπόν υπήρξαν ευκαιρίες και για τα social media και για sites τα οποία είναι μη ειδησιογραφικού περιεχομένου ή είναι πιο πολύ infotainment. Το τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να σημειώσω είναι αυξήθηκε μεν η τηλεθέαση στην ενημέρωση, αλλά ταυτόχρονα αυξήθηκε και η τηλεθέαση στην Ελλάδα στα δίκτυα τα οποία δεν παρέχουν ενημέρωση. Αυξήθηκε πάρα πολύ η κατανάλωση στις πλατφόρμες και το Netflix. Αυξήθηκε πάρα πολύ η κατανάλωση στο PlayStation που συνδέεται με την τηλεόραση και αυτό μετριέται έναντι της ενημέρωσης. Και εδώ είναι το μεγαλύτερο μέλημα για την τηλεόραση, πώς θα ξανακερδίσει τηλεθεατές από τέτοιου είδους πλατφόρμες όπως είναι το Netflix ή το PlayStation. Ή αν θα καταφέρει η τηλεόραση και η ενημέρωση να βάλει από τους νέους που πήγαν και είδαν Netflix ή έπαιζαν PlayStation κάποιους μέσα στο περιεχόμενο το ειδησιογραφικό που παράγει. Σας ευχαριστώ.